Καλώς ήρθατε στο δεύτερο επεισόδιο του Dog for Old. Σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια που σε συντομία ονομάζεται HAP. Η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια επηρεάζει όλο και περισσότερο τον παγκόσμιο πληθυσμό. Η κυρίαρχη αιτία είναι η χρήση του καπνού, δηλαδή το κάπνισμα. Περίπου το 10% των ασθενών είναι σε ηλικία 45 με 65 χρονών. Το αναπνευστικό σύστημα αποτελείται, χωρίζεται, στο άνω και κάτω. Το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα αποτελείται από τη ρινική κοιλότητα με τα ιγμόρια και το φάριγγα μέχρι το φαρυγγικό στόμιο του λάριγγα. Το χαμηλότερο αναπνευστικό σύστημα αποτελείται από τον λάριγγα, την τραχεία, τους βρόγχους και τους πνεύμονες. Οι βρόγχοι διακλαδώνονται μέσα στα πνευμόνια, μικραίνουν σε διάμετρο και λέγονται βροχιόλια, όπου στην άκρη τους δημιουργούνται οι κυψελίδες λόγω της ελαστικότητας που υπάρχει. Ο αριθμός των κυψελίδων φτάνει τα 300 με 350 εκατομμύρια και η συνολική επιφάνεια των πνευμόνων όταν ανοιχτούν όλες οι κυψελίδες καλύπτει έκταση περίπου 100 τετραγωνικών μέτρων. Το μικρότερο μέγεθος των αεραγωγών είναι 1 μιλιμέτρ ή και μικρότερο, γι' αυτό και φράζονται εύκολα στις διάφορες νόσους, ασθένειες. Ο αριστερός πνεύμονας, ο οποίος είναι ελαφρώς μικρότερος λόγω της θέσης της καρδιάς, αποτελείται από 2 λοβούς. Ο δεξιός αποτελείται από 3 λοβούς. Σε έναν ενήλικα, οι πνεύμονες μαζί ζυγίζουν 800 με 1000 γραμμάρια. Ο δεξιός ζυγίζει περίπου 100 γραμμάρια περισσότερο από τον αριστερό. Το αναπνευστικό σύστημα περιλαμβάνει επίσης τους αναπνευστικούς μύες που βρίσκονται ανάμεσα στα πλευρά και το διάφραγμα που είναι ένας πλατής μύς. Έτσι ρυθμίζεται ο όγκος του στήθους και έτσι αλλάζουν οι ενδοπνευμονικές πιέσεις με αποτέλεσμα την εισπνοή και την εκπνοή. Εισπνοή. Όταν δημιουργείται στα πνευμόνια πίεση μικρότερη από την ατμοσφαιρική, οι πνεύμονες διατείνονται, ανοίγουν δηλαδή, και έτσι εισχωρεί ο αέρας στα πνευμόνια. Εκπνοή. Είναι η ελαστικότητα των πνευμόνων που προκαλεί την εκπνοή. Κατά τη διάρκεια μιας κανονικής εκπνοής, οι αναπνευστικοί μύες χαλαρώνουν. Στο τέλος της εκπνοής, ο θώρακας και οι ελαστικές δυνάμεις των πνευμόνων βρίσκονται σε ισορροπία. Καθώς οι ελαστικές δυνάμεις των πνευμόνων τραβούν προς τα μέσα και ο θώρακας τραβάει προς τα έξω, σχηματίζεται αρνητική πίεση στο σάκο μεμβράνη του πνεύμονα που λέγεται πεζοκότας και έτσι δημιουργείται πίεση μικρότερη από την ατμοσφαιρική. Οι πνεύμονες διατείνονται, ανοίγουν και έτσι εισχωρεί και πάλι ο αέρας στα πνευμόνια. Τα τυχώματα των κυψελίδων βρίσκονται σε άμεση επαφή με τα τριχοειδή αγγεία και κατασκευάζουν από κοινού μία μεμβράνη από όπου διαχέεται, δηλαδή περνάει στο αίμα το οξυγόνο και το διοξείδιο του άνθρακα στα πνευμόνια. Γίνεται δηλαδή η ανταλλαγή αερίων. Στη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, ο περιορισμός της ροής του αέρα προκαλείται από τη φλεγμονή των βρόχων, των βροχιολίων και κυψελίδων. Στα σημεία που η φλεγμονή είναι μεγάλη, κλείνει την έξοδο του αέρα από τις κυψελίδες. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα μικρότερο αριθμό κυψελίδων που μπορούν να κάνουν την ανταλλαγή αερίων. Η χρόνια φλεγμονή καταστρέφει τον ιστό του πνεύμονα και έτσι δημιουργείται εμφύσιμα. Εν ολίγης, η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια χαρακτηρίζεται από οίδημα του βροχικού βλενογόνου, αυξημένη παραγωγή βλένας, αυξημένη συχνότητα εμφάνισης φλεγμονωδών κυττάρων και εκρήσεων στους αεραγωγούς, καταστροφή των κυψελίδων και συστολή των λίων μυών. Η HAP μπορεί να χαρακτηριστεί ως σιωπηλή ασθένεια, επειδή η χρόνια απόφραξη, η οποία οφείλεται σε συνδυασμό βροχιολίτιδας και εμφυσίματος, αναπτύσσεται κρυφά. Η πρόοδος συμβαίνει συχνά τόσο αργά που ο ασθενής προσαρμόζεται ασυνείδητα στη μειωμένη ικανότητα των πνευμόνων, γι' αυτό η ασθένεια συχνά εντοπίζεται σχετικά αργά. Συνήθως αναζητούν την εξέταση από γιατρό όταν η αναπνευστική λειτουργία έχει μειωθεί στο μισό της κανονικής ή και παραπάνω.
οι παράγοντες κινδύνου για ανάπτυξη ΧΑΠ μπορεί να είναι το κάπνισμα, που είναι κύριος κίνδυνος, παθητικό κάπνισμα, λοιμώξεις της αναπνευστικής οδού στην παιδική ηλικία, υποκείμενη φυματίωση, οποιαδήποτε έκθεση σε σκόνη και βλαβερά αέρια, ατοπία, παραδείγματος χάρη αλλεργικό άσμα και ανεπάρκεια α1 αντιτρυψίνης, που μπορεί να οδηγήσει σε εμφύσιμα ακόμη και σε άτομα που δεν καπνίζουν. Εκτός από τα πρώτα στάδια που μπορεί να είναι εντελώς χωρίς συμπτώματα, τα υπόλοιπα στάδια χαρακτηρίζονται από παρατεταμένα ή επαναλαμβανόμενα επεισόδια με ή χωρίς παραγωγικό βήχα, μπορεί να εμφανιστούν νωρίς κατά τη διάρκεια της νόσου. Αργότερα υπάρχει δύσπνοια κατά την άσκηση που μπορεί να επιδεινωθεί κατά την εξέλιξη της νόσου και να οδηγήσει σε δύσπνοια ανάπαυσης. Κυάνωση και περιφερειακό ίδημα, πρίξιμο δηλαδή, μπορεί να συμβεί. Τα συμπτώματα αυξάνονται με τη σοβαρότητα της ΧΑΠ. Οι παροξύνσεις, η χειροτέρευση δηλαδή, χαρακτηρίζονται από επιδείνωση της συνηθής κατάστασης και γενικό αίσθημα ασθένειας, αυξημένα πτύελα και πιώδη πτύελα, δυσκολία βήχα στα πτύελα, αυξημένη δύσπνοια ακροαστικά. Περίπου τα 2/3 των παροξύνσεων προκαλούνται από βακτήρια και ιούς. Οι ιογενείς και οι βακτηριακές λοιμώξεις είναι οι ίδιες. Ένα μικρό μέρος των παροξύνσεων συνδέεται με την ατμοσφαιρική ρήπανση. Σε πολλές περιπτώσεις δεν μπορεί να βρεθεί παράγοντας ενεργοποίησης. Είναι δύσκολο να διακρίνουμε ιούς από βακτηριακές λοιμώξεις για κλινικούς λόγους. Επιπλέον, οι ασθενείς με ΧΑΠ μπορεί να απικίζονται μακροπρόθεσμα με αναπνευστικούς μικροοργανισμούς, ειδικά σε πιο προχωρημένα στάδια της ασθένειας. Η ταυτόχρονη λοίμωξη με βακτήρια και ιούς είναι συχνή. Οι σοβαρές παροξύνσεις χαρακτηρίζονται από πολλά από τα παραπάνω συμπτώματα ταυτόχρονα, πιο σοβαρή υποκείμενη πνευμονική νόσο, συχνές παροξύνσεις, περισσότερες από 4 ανά έτος ή και την εμφάνιση άλλων χρόνιων παθήσεων, κυρίως καρδιακών παθήσεων. Βασικότερη εξέταση για τη διάγνωση της ΧΑΠ είναι η σπυρομέτρηση. Η σπυρομέτρηση ανοιχνεύει τον περιορισμό του εκπνεώμενου αέρα, την απόφραξη δηλαδή, μέσω της μέτρησης της ελάττωσης του δυναμικά εκπνεώμενου όγκου αέρα που ονομάζεται FEV1 προς την ζωτική χωρητικότητα που ονομάζεται VC. Σε μέτρια ή σοβαρή ΧΑΠ, καλύτερη είναι η μέτρηση του FEV1 σε σχέση προς τις προβλεπόμενες τιμές για υγιή άτομα της ίδιας ηλικίας και φύλου. Η μέτρηση γίνεται πρώτα χωρίς βροχοδιασταλτικά, φάρμακα ή πνοές που διαστέλουν, ανοίγουν τα πνευμόνια, και μετά με βροχοδιασταλτικά. Έτσι διαχωρίζονται διάφορες πνευμονικές ασθένειες, παραδείγματος χάρη άσμα, αλλά γίνεται και σταδιοποίηση της ΧΑΠ. Ανάλογα με την επί της 100 των φυσιολογικών τιμών FEV1, σταδιοποιούνται τα στάδια της ΧΑΠ. Ακόμη μετριέται και η αναλογία VEV1 διά της VC. Υπάρχουν πολλές παραμέτροι που μετρούνται στη σπυρομέτρηση και ο ιατρός που κάνει την εξέταση παίρνει πολλές πληροφορίες. Για τη διάγνωση και τη σταδιοποίηση της ΧΑΠ έχουν σημαντικό ρόλο το ιστορικό του ασθενή, ο αριθμός των παροξύνσεων, η φυσική κατάσταση και τα εργαστεριακά ευρήματα, ακτινογραφίες ή αξιονικές τομογραφίες και αιματολογικές εξετάσεις, ακόμα και η θρέψη διατροφή του ασθενούς. Η μη φαρμακολογική θεραπεία περιλαμβάνει διακοπή καπνίσματος, που είναι η μόνη θεραπεία που παρεμποδίζει τη διαδικασία της νόσου, εμβολιασμός κατά της γρίπης και των πνευμονιόκοκων, φυσική άσκηση, εκτίμηση και θεραπεία των καρδιακιακών παραγόντων κινδύνου, προφύλαξη από αναπνευστικές λοιμώξεις, κατάλληλη διατροφή, πλούσια σε ενέργεια λόγω της αυξημένης λειτουργίας των αναπνευστικών μυών σε συνδυασμό με τη δύσπνοια, διευκόλυνση της εξόδου της βλένας φλέματος με αναπνοή αντίστασης. Φαρμακευτική αγωγή. Τα βροχοδιασταλτικά φάρμακα έχουν χρησιμοποιηθεί στη θεραπεία αναπνευστικών ασθενειών για εκατοντάδες χρόνια. Η θεραπεία συντήρησης στοχεύει στη μείωση των συμπτωμάτων, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, στην πρόληψη της επιδείνωσης, στην βελτίωση της σωματικής απόδοσης και στη διατήρηση της λειτουργίας των πνευμόνων. Οι δύο σημαντικές ενδείξεις για τη φαρμακευτική θεραπεία στη ΧΑΠ είναι η εμφάνιση συμπτωμάτων, κυρίως δύσπνοια, και η πρόληψη οξείας επιδείνωσης.
υπάρχουν πιστικά αποτελέσματα μελέτης που υποστηρίζουν ότι η θεραπεία με βροχοδιασταλτικά φάρμακα έχει θετική επίδραση σε αρκετές παραμέτρους έκβασης στη ΧΑΠ, αν και οι επιδράσεις δεν είναι τόσο καλές όσο στο άσμα. Τα βροχοδιασταλτικά περιλαμβάνουν αντιχολονεργικά, αδρεναργικά β2 διεγέρτες ή β2 αγωνιστές, κορτιζόνη, χάπη και εισπνοή, υποδοχέας ανταγωνιστών λευκοτριωνίων, οι οποίες πιο πολύ χρησιμοποιούνται στο άσμα, ακετιλοκυστεΐνη, μεθυλξανθίνες και σε βαρύτερες καταστάσεις μακροχρόνια θεραπεία οξυγόνου. Υπάρχουν αντιχολινεργικά και αγωνιστές υποδοχέα β, βραχίας δράσης και μακράς δράσης. Τα αντιχολινεργικά μακράς δράσης έχουν καλύτερη επίδραση στα συμπτώματα, την ποιότητα ζωής, την επαναλαμβανόμενη νοσηλεία και την προφύλαξη από επιδείνωση από τα αντιχολινεργικά βραχίας δράσης και ως εκ τούτου είναι η πρώτη επιλογή στη θεραπεία συντήρησης. Επίσης, διαθέσιμοι είναι αγωνιστές υποδοχέα β2 υπέρ μακράς δράσης. Η θεραπεία συντήρησης με β2 αγωνιστές μακράς δράσης πρέπει να χορηγείται σε συνδυασμό με στεροειδή εισπνοής σε περίπτωση που υπάρχει υπόνοια άσματος. Μελέτες δείχνουν ότι ο συνδυασμός εισπνοής κορτιζόνης και αγωνιστές υποδοχέα β2 έχουν καλύτερη επίδραση στις παροξύνσεις και στην ποιότητα ζωής από την εισπνοή κορτιζόνης και μόνο. Η ακετιλοκυστεΐνη έχει προστατευτική δράση έναντι των παροξύνσεων της ΧΑΠ σε ασθενείς που ταυτόχρονα έχουν χρόνια βροχίτιδα. Σε μια μετέπειτα δημοσιευμένη μελέτη, η αποτελεσματικότητα της επιδείνωσης αποδείχθηκε μόνο σε ασθενείς που δεν είχαν λάβει θεραπεία με εισπνεώμενα στεροειδή. Μπορεί επίσης να υπάρχει ένδειξη συνδυαστικής θεραπείας με αντιχολινεργικά, μακράς δράσης και β2 αγωνιστές. Στην κλινική πράξη, οι συνδυασμοί της θεραπείας συντήρησης είναι πολλοί, σύμφωνα με το στάδιο της νόσου και τα συμπτώματα του ασθενή, αλλά και σύμφωνα με άλλες υποκείμενες νόσους ασθένειες. Σε σοβαρές και πιο σπάνιες περιπτώσεις μέτριας έως σοβαρής χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας, οι ασθενείς μερικές φορές προσβάλλονται από χρόνια υποξία, δηλαδή χρόνια έλλειψη οξυγόνου. Η μακροχρόνια θεραπεία οξυγόνου δείχνει ότι βελτιώνει την επιβίωση σε σοβαρή υποξία. Την ένδειξη για μακροχρόνια θεραπεία οξυγόνου τη δίνουν οι τιμές του οξυγόνου στο αρτηριακό αίμα, αλλά και ο πιθανός επηρεασμός της λειτουργίας της καρδιάς και ο ψηλός αιματοκρίτης. Έκτακτες εισπνοές κατά ανάγκη, όπως αντιχολονεργικά και οι αγωνιστές β2 υποδοχέα βραχίας δράσης, είναι απαραίτητες για όλους τους ασθενείς με ΧΑΠ. Η ΧΑΠ είναι μια ασθένεια που κυρίως εκδηλώνεται σε ηλικίες άνω των 65 χρονών και γι' αυτό, παρότι η δράση των εισπνοών μένει στα πνευμόνια και περνά πολύ λίγο στην περιφέρεια, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο αποτέλεσμα των περιφερειακών δράσεων. Αυτές μπορεί να είναι ταχυκαρδία, μείωση των εκκρίσεων και αναστολή της κινητικότητας του γαστρεντερικού σωλήνα. Επίσης, προσοχή στο συνδυασμό φαρμάκων που χορηγούνται. Ένα παράδειγμα είναι η χρήση β2 αναστολέων για την καρδιά και την υπέρταση και η χρήση β2 αγωνιστών σε εισπνοές για τη ΧΑΠ. Ο γιατρός σας ξέρει να ρυθμίζει τέτοιου είδους συνδυασμούς είτε με ρύθμιση των δόσεων είτε με αλλαγή φαρμάκου. Κατά τη θεραπεία συντήρησης απαιτείται παρακολούθηση από γιατρό με εξέταση και αξιολόγηση σπυρομετρίας, τόσο για τη θεραπεία όσο και για την εξέλιξη της νόσου. Λόγω του ότι δεν υπάρχουν αρκετές μελέτες και γνώσεις όσον αφορά τη χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου και ποιες βλάβες προκαλεί, δεν θίξαμε το θέμα αυτό στην παρουσίαση αυτή. Το συγκεκριμένο βίντεο έχει να κάνει μόνο με εκπαιδευτικούς λόγους και δεν αντικαθιστά καμία διάγνωση, παρακολούθηση και εξέταση γιατρού.